Ωστόσο, μέσα από μια ταραχώδη χρονιά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διεκδικεί ένα τρόπαιο, κάτι που έχει κάνει πολλές φορές. Αυτή τη φορά θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με έναν τίτλο, έπειτα από 16 χρόνια. Ας δούμε πως ο δικέφαλος του Βορρά έφτασε να πάρει το εισιτήριο του μεγάλου τελικού. Πολύ εύκολα η ομάδα του Μπάγεβιτς κατέκτησε την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο. Η κλήρωση τον έφερε αντίπαλο με τον Ατρόμητο Αθηνών, τους Αμπελόκηπους, την Καβάλα, την Παναχαϊκή και τον Αυπακτιακό Αστέρα. Με 9 νίκες και μόλις μία ισοπαλία, αλλά και πολύ παραγωγική επίθεση, αφού πέτυχε 35 γκολ, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του με το 1-0 επί το τρομή του. Στη δεύτερη αγωνιστική φιλοδόρησε με 6 γκολ τους Αμπελόκηπους στο 6-1, ενώ συνέχισε με το 5-1 επί της Καβάλας. Στην Τούμπα επικράτησε 2-0 της Παναχαϊκής, ενώ στη μοναδική του ισοπαλία έφερε 3-3 με τον Αστέρα στην Αύπακτο. Στην Αθήνα θα νικήσει 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ στη συμπρωτεύουσα θα σημειώσει άλλο ένα 6-1 επί των άτυχων Αμπελοκύπων. 3-1 περνάει από την Καβάλα, πιο δύσκολα 3-2 από την Πάτρα, ενώ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων επικρατώντας 4-0 του Ναυπακτιακού Αστέρα. Στη βαθμολογία του 4ου ομίλου, ο ΠΑΟΚ συγκέντρωσε 28 βαθμούς, η Παναχαϊκή 17, η Καβάλα 14, ο Ατρόμητος 11, ο Ναυπακτιακός 10 και οι Αμπελόκηποι 4. Και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, συνάντησε τον αιώνιο αντίπαλό του στη φάση των 16. Άρης ΠΑΟΚ 1-1 στο Χαριλάου, ενώ στη ρεβάνς της Τούμπας ο δικέφαλος με το 2-0 αποκλείει το θεό του πολέμου και παίρνει πίσω το αίμα του, γιατί ήταν με 4-0 στο πρωτάθλημα. Τα προημιτελικά έφεραν αντίπαλο την Ξάνθη. 2-0 στην Τούμπα και 2-1 στην έδρα της Κόντα και ο ΠΑΟΚ πέρασε σχετικά άνετα και αυτό το εμπόδιο. Ο δικέφαλος είχε μαζί του βαλίτσες τύχης, αφού ανάμεσα από Ηρακλή, Ολυμπιακό και Απόλλων κληρώθηκε με την ομάδα της Αθήνας και πήρε την πρόκριση για τον τελικό ουσιαστικά αμέσως. Στην Τούμπα επικράτησε 5-2 και στη ρεβάνς που πήγαν μόνο οι φανέλες του δικέφαλου.